Λοιπόν, τον κύριο αριστερά μου τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Εδώ θα σας το στήσω στην πορεία και τον άλλο κύριο στην πορεία, αλλά ο κύριος Κολέλης θα κάνει τα σχετικά, θα τα κάνει καλά. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και τη Ρίτα Αντωνοπούλου που ήρθε από τους πρώτους. Βέβαια. Στην παρουσίαση του Κίτρινου Υποβρυχίου, του πρώτου βιβλίου της Εμίνας Διγενή, πάει εξαιρετικά καλά. Αν δεν κάνω λάθος, η Εμίνα είναι στην τέταρτη έκδοση. Συγγνώμη, τι είπε, δεν το πιστεύω. Πάει εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά. Α, νόμιζα σχετικά. Έχει γίνει την bestseller, αν δεν κάνω κανένα λάθος. Σωστά. Που τι είναι τώρα το βιβλίο αυτό. Είναι. Επίσης δεν θα κάνω αυτά. Είναι ένα κολλάζ από βιώματα, μαρτυρίες, αναμνήσεις και συναντήσεις με ανθρώπους που σημάδεψαν και τη Σεμίνα, αλλά και μια ολόκληρη περίοδο στη χώρα μας, τη μεταπολίτευση. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθείτε σίγουρα στιγμές από το παρελθόν σας, θα ανασυρθούν ασυναίσθητα μνήμες από γεγονότα και καταστάσεις που έχετε ζήσει και θα βρεθείτε ακόμα και απέναντι σε ανθρώπους όπως ο Χόρν, ο Φελίνη, ο Καντάφη, ο Χατζηδάκης, σε εξόριστους από τη Γιάρο και τη Μακρόνισο, στα παιδιά του Τσε Γκεβάρα, στον Μίκη Θοδωράκη, στον Εγγονό του Στάλι και πολλούς άλλους. Επίσης θα βρεθείτε απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί σε μήνα να μην τους συνάντησε ποτέ επειδή δεν συνέπεσαν οι αιώνες που έζησαν, το τονίζω αυτό, γιατί είμαι σίγουρος πως αν ζούσαν άνθρωποι σήμερα, όπως ο Μάρξ, ο Καμί ή ο Ναπολέοντας, η Σεμίνα θα είχε βρει τρόπο να τους συναντήσει και να συνομιλήσει μαζί του. Άλλωστε, υπήρξε ένας άνθρωπος που έφερε νέα επικέφημα στη δημοσιογραφία, έκανε πρωτοπόρα βήματα στον τρόπο που προσεγγίζει κανείς την πληροφορία και προσέδωσε καινοτόμες πλευρές και στον τρόπο που κάνει κάποιος τηλεόραση. Μέσα στο βιβλίο, λοιπόν, θα βρείτε και επινοημένες συνεντεύξεις, αλλά με πραγματικές απαντήσεις. Πώς γίνεται αυτό, διαβάστε το βιβλίο, θα πω εγώ. Αυτό σημαίνει, για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θέλοντας να κάνω, ας πούμε, μια συνέντευξη με τον Μάρξ, χρησιμοποίησα τις πραγματικές του σκέψεις, τα πραγματικά του λόγια, αλλά επινόησα δικές μου, βεβαίως, ερωτήσεις. Που σημαίνει ότι η συνέντευξη είναι μισοαληθινή, μισοψεύτικη. Προς το αληθινή, όμως, πιο πολύ. Παρότι φανταστείτε. Είναι η πρώτη φορά που κάθομαι σε πάνελ παρουσιάσεις βιβλίου, αν και έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίου και με το αξίωμα με την ιδιότητα του Δημάρχου και με τη διαστροφή του φιλολόγου. Θέλω να καλωσορίσω κι εγώ πραγματικά με μεγάλη χαρά και με μεγάλη συγκίνηση την αγαπητή φίλη Σεμίνα Διγενή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερες συστάσεις για έναν άνθρωπο σαν τη Σεμίνα, μια προσωπικότητα πραγματικά χαρισματική, με χρόνια εμπειρίας και συνεχούς δημιουργίας. Τη γνωρίσαμε ως δημοσιογράφο, ως σκηνοθέτη, δημιουργό, παρουσιάστρια, αλλά και τελευταία ως συγγραφέα, αναδεικνύοντας με τον πιο ιδιαίτερο και περίπλανο τρόπο τα πολύπλευρα ταλέντα που έχει ως άνθρωπος. Το αξιοσημείωτο είναι ότι σε ένα χώρο τόσο αντιφάγο, τόσο σκληρό, τόσο απαιτητικό όπως είναι της ενημέρωσης, των ΜΜΕ, συνολικά, με τόσο άκρατο, τόσο σκληρό ανταγωνισμό, σε ένα χώρο που διαμορφώνει συνειδήσεις, παρασύρει πολλές φορές, διαχειρίζεται, χαλιναγωγεί, κατευθύνει, δημιουργεί προσωπικότητες, η Σεμίνα όχι μόνο κατάφερε να επιβιώσει με συνέπεια και τιμιότητα και με απαράμιλο ήθος, ξεχώρισε, αναδείχθηκε, διαμόρφωσε μια αξιοσημείωτη δημοσιογραφική και όχι μόνο πορεία και χάραξε μια πραγματικά αριστουργηματική διαδρομή. Με το μεγάλο σθένος και την ψυχική δύναμη που τη διακρίνει, ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, συναναστράφηκε με πραγματικά σπουδαίους ανθρώπους, με ξεχωριστές προσωπικότητες, διακρίθηκε για την ποιότητα της δουλειάς της στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση και υπήρξε πρωταγωνίστρια και σύμβολο για πολλούς νεότερους ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν στον χώρο αυτό. Δεν είναι άλλωστε και καθόλου τυχαίο ότι η Σεμίνα έχει βραβευτεί με 18 βραβεία, αν δεν κάνω λάθος, για το έργο και την προσφορά της στην ελληνική τηλεόραση και με 12 βραβεία για την πολυετή φιλανθρωπική της δράση, η οποία πάντα διεξαγόταν με διακριτικότητα. Ο λόγος που βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρώτο της συγγραφικό τόλμημα, το πρώτο της βιβλίο, το Κίτρινο Υποβρύχιο, ορμόμενο εκ του Yellow Submarine των σκαθαριών των Beatles,
με τον οποίο νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε διασκεδάσει, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ταξιδέψει πραγματικά. Ένα βιβλίο το οποίο χαρακτηρίζεται από κριτικές απρόβλεπτο, συναρπαστικό, μία σύνθεση μεταξύ μαρτυρίας, ρεπορτάζ και λίγο μυθοπλασίας, όπως ανέφερε και εξήγησε και η Σεμίνα λίγο νωρίτερα. Αισθάνεσαι ότι μέσα στις σελίδες συναντιούνται όλες οι τέχνες, αναφέρει ο Κώστας Λιβαδάς στην κριτική του. Η Γιάννα Κανέλη γράφει χολιγουντιανό τρέιλερ μιας ολόκληρης καριέρας και μιας πολύμορφης ζωής. Και βέβαια έχει αποσπάσει μια σειρά ακόμα από θετικές και μόνο κριτικές, οι οποίες στολίζουν με την θετική έννοια του όρου το κίτρινο υποβρύχιο. Είναι πραγματικά σε μήνα ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας, ιδιαίτερη τιμή για εμάς που βρίσκεσαι σήμερα κοντά μας. Η Ρίτα είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη, μια συγκλονιστική φωνή και είναι από τα πρόσωπα που εμπνέουν και σεβασμό στο χώρο που κινείται, γιατί και το ήθος της και η καλλιέργειά της και η παρουσία της μέσα σε αυτόν, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει αυτά που λέω. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρίτα είναι και μούσα των σημαντικότερων τραγουδοποιών. Ευχαριστώ. Εγώ θα συνεχίσω να συνεχίσω. Λοιπόν, και δυστυχώς για όλες μας είναι πάρα πολύ όμορφη. Κοίτα τώρα πια μιλάει, δεν πρέπει να είμαστε δίπλα της, σε απόσταση. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω προλάβει να τελειώσω το βιβλίο, γιατί η συνάντησή μας έγινε τελείως απρόσμενα και καρμικά. Σας πω όπως έγινε, είμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο, σαν καλές νοικοκυρές και ήμασταν γεμάτες ψώνια από σούπερ μάρκετ. Και τρακάραμε και έτσι μας έπαιρνα πριν από λίγο. Με έπαιρνε, αλλά πριν δύο λεπτά όμως και δεν πρόλαβα να το σηκώσω γιατί έβαζα τα πράγματα στο καλάθι. Συναντηθήκαμε, είπανε για τα ρέες που λέμε. Και συναντηθήκαμε για αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, από αυτό που διάβασα μου έμεινε μία αίσθηση χρόνου. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα ξετύλιγμα στιγμών μέσα στον χρόνο, ένα άπλωμα. Και ίσως και λόγω της δικής μου ιδιότητας ως μαμά, συνδέθηκα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με τη γυναίκα που κάνει όλα αυτά που κάνει. Περνάει όλα αυτά που περνάει και έχει και δύο παιδιά. Αυτό να το τονίσουμε. Και έχει και δύο παιδιά. Μια παράλληλη ζωή είναι αυτό. Τρεις παράλληλες ζωές. Για όσους δεν το βιώνουν. Με πάρα πολλά σκαπανεβάσματα. Πολλές χαρές, πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, κάνω και αυτή την εισαγωγή, γιατί το τραγούδι που διαλέξαμε να σας πούμε σήμερα έχει να κάνει λίγο με αυτό. Και αποφάσισα να πούμε αυτό το τραγούδι. Είναι καινούριο. Η μουσική ανήκει στον Δημήτρη Παπαγομπολάκη και τον Αντώνη Παπαγομπολάκη. Η στίχη είναι της Ειρήνης Τσαγκαράκη, μιας κοπέλας η οποία ζει στο Λονδίνο τα τελευταία 20 χρόνια. Και επίσης και αυτή η συνάντηση των τριών μας, τεσσάρων, έγινε απολύτως μαγικά. Εγώ το είχα ήδη διαλέξει αυτό το τραγούδι, αυτούς τους στίχους. Τα παιδιά το έφτιαξαν και κάπως ήρθε κοντά μου. Χωρίς να γνωριζόμαστε, αυτό εννοώ. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Θα μεγαλώνω». Ακούστε το. Θα μεγαλώνεις να σου παίρνω τα
φαγωτό και να ξορκίζω ότι κακό που θα φοβάσαι. Ξέρεις κρυφά καμιά φορά κλαίω κι εγώ, όπως κρυφά που σε χαζεύω όταν κοιμάσαι. Θα μεγαλώνεις. Θα μεγαλώνω, θα μεγαλώνω με έναν κόμπο στο λαιμό που κάποτε έλεγα τον κόσμο πως θα αλλάξω. Μα μεγαλώνω να σε αλλάζω εαυτό, και πόσο θα ήθελα μια μέρα να σου μοιάσω. I'm